Καθησυχαστικός για τη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων μηνών στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, χωρίς ωστόσο να αποκλείει μια ακραία, όπως τη χαρακτήρισε, περίπτωση σεισμικής δόνησης μεγαλύτερης των 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, εμφανίστηκε μιλώντας στην Κρήτη TV ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Έχουμε να κάνουμε μια μακρόσυρτη ακολουθία, η οποία δίνει πολλούς μικροσεισμούς και η οποία δεν ξέρουμε βεβαίως πώς θα συνεχιστεί, αλλά βεβαίως δεν μπορείς να συνεχιστεί αφενός με επάπειρον. Κάποια στιγμή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποσβεστεί και βέβαια αυτή η σεισμική ακολουθία σιγά σιγά αποσβαίνεται με μικρότερα μεγέθη και μικρότερο αριθμό. Βεβαίως υπάρχει. Άρα θεωρείτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι τίνει προς εκτόνωση? Έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Υπάρχει όμως και μία μικρή πιθανότητα, όπως ανέφεραν και οι συνάδελφοι, να έχουμε μία ξαφνική διέγερση και έξαρση της δραστηριότητας, η οποία θα δώσει λίγο μεγαλύτερους σεισμούς στην περιοχή. Επειδή υπάρχουν μηχανήματα τα οποία καταγράφουν το φαινόμενο αυτό καθεαυτό στο Αρκαλοχώρι, κύριε Λέκα, τι είναι αυτό που αποτυπώνουν ως εικόνα και αν υπάρχει κάτι το οποίο σας προβληματίζει? Κοιτάξτε, υπάρχει ως εικόνα ότι έχουμε ισχυρές επιταχύνσεις, δηλαδή η επιτάχυνση είναι ένα στοιχείο το οποίο μας βοηθάει στην αποτίμηση των ζημιών, αλλά και αυτό που παίρνουν υπόψη οι μηχανικοί προκειμένου να σχεδιάσουν ένα οικοδόμημα. Είναι υψηλές επιταχύνσεις γιατί η αιστεία είναι σε μικρό βάθος και είναι τοπική σεισμή, ενδεχομένως από κανονικά ή ανάστροφα ρήγματα. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο της περιοχής. Κάθε περιοχή δίνει σεισμούς με κάποια χαρακτηριστικά. Εδώ έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουμε κάποιες υψηλές επιταχύνσεις, έχουμε μόνο ένα κτύπο ή δύο κτύπους, δηλαδή δεν είναι ένας σεισμός ο οποίος διαρκεί πολύ. Απλώς και μόνο πολλές φορές οι κάτοικοι τον αναλαμβάνουν σαν να σκάει κάτω από τα πόδια τους, ένα κτύπο μόνο που τους πάει προς τα πάνω. Και αυτή είναι η ιδιομορφία των σεισμών της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε το γεγονός πως και σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής πετάχτηκαν έντρομοι από τα σπίτια τους όταν ο σεισμογράφος κατέγραφε δόνηση της τάξης των 3,1 Ρίχτερ. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην περιοχή είναι τα παλιά σπίτια, τα σπίτια που δεν έχουν χτιστεί με τον ελληνικό αντισεισμικό κανονισμό, δηλαδή σπίτια ηλικίας πάνω από 50 χρόνια. Γίνεται αύριο ένα σεισμός της τάξης των 5,2 Ρίχτερ. Αυτά τα σπίτια θα αντέξουν? Κοιτάξτε, πολλά από αυτά όχι, γιατί είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Αλλά είναι σπίτια τα οποία πραγματικά θα αντέξουν όχι μόνο για σεισμούς 5,3-5,5, αλλά για πολύ μεγαλύτερους σεισμούς. Απλά και μόνο υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σε αυτά τα σπίτια, οι οποίες ενδείξεις οδηγούν τους μηχανικούς να πούνε, να κάνουν μια γρήγορη αυτοψία και να πούνε βγάλτε τα αυτά προς το παρόν έξω, να μην κατοικηθούν. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εμφανίστηκε καυστικός για επιστήμονα μέλος της Εθνικής Επιτροπής Σεισμικού Κινδύνου που είναι ιδιαίτερα κινητικός δίνοντας τις εκτιμήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα ή διαραίοντας τμηματικά έγγραφα που δημιουργούν πανικό στους πολίτες χωρίς την ίδια ώρα να μετέχει στις συνεδριάσεις. Έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, οι όποιες συζητήσεις, οι όποιες διατυπώσεις απόψεων, οι όποιες προσεγγίσεις γίνονται, να έχουμε μία ενιαία έκφραση. Εδώ πρόκειται για μία διαδικασία η οποία αφορά απιστία στο δημόσιο, απιστία στην υπηρεσία, γιατί δημοσιεύτηκαν εμπιστευτικά και απόρριτα έγγραφα της Επιτροπής, τα οποία έγγραφα θα μπορούσαν να θέσουν μια μεγάλη περιοχή της Ελλάδας σε μέγιστη κοινωνική αναστάτωση και περιπέτειες. Συνεπώς, αυτή η διαδικασία παραπέφθηκε στη δικαιοσύνη και περιμένουμε ουσιαστικά να αποφασίσει η δικαιοσύνη για αυτό το οποίο έγινε, το οποίο είναι μεγάλο ατόπιμα, είναι απρέπεια μεγάλη προς το κοινωνικό σύνολο, αλλά και ενέχει και ποινική ευθύνη. Τώρα, συνεργάζεστε ή σκοπεύετε να συνεργαστείτε με το Ινστιτούτο Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών στην Κρήτη? Σκέφτεστε να το ενισχύσετε ενδεχομένως? Κοιτάξτε, η ενίσχυση δεν αφορά εμάς, γιατί δεν έχουμε κονδύλια να ενισχύσουμε. Ο ΟΑΣΠ δεν είναι ο ρόλος αυτός. Ο ΟΑΣΠ έχει ρόλο στο Ινστιτούτο. Να εισηγηθείτε όμως? Κοιτάξτε, το κάθε ένα Ινστιτούτο, ο κάθε ένας οργανισμός εισηγείται και κάνει προτάσεις προς την πολιτεία προκειμένου να τέχει ενίσχυση.